Στην άσκηση 261, ένα σώμα πραγματοποιεί μια κίνηση πάνω σε ένα σύστημα αναφοράς. Στο πρώτο αίτημα μας δείτε να σχεδιάσουμε τη θέση του σώματος στις χρονικές στιγμές T1, T2 και T3. Στο δεύτερο αίτημα να υπολογίσουμε το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το σώμα για να μετακινηθεί από ένα σημείο Α του συστήματος αναφοράς σε ένα σημείο Β, καθώς και την αντίστοιχη μετατόπισή του. Και στο τρίτο αίτημα, το διάστημα S που διέταξε το σώμα από τη χρονική στιγμή T1 έως τη χρονική στιγμή T3, καθώς και την αντίστοιχη μετατόπισή του. Ως δεδομένα δίνονται τα μέτρα των χρονικών στιγμών T1, T2 και T3. Ας δούμε λοιπόν την κίνηση που πραγματοποιεί το σώμα πάνω στο σύστημα αναφοράς. Μπορούμε τώρα να κατασκευάσουμε ένα πίνακα όπως θα περιέχει τις θέσεις του σώματος τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Η κίνηση τελικά του σώματος είναι μια ευθύγραμμη κίνηση η οποία ξεκινά από την αρχή των αξώνων και καταλήγει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή T3. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητείται να σχεδιάσουμε τη θέση του σώματος στις χρονικές στιγμές T1, T2 και T3. Με βάση τον πίνακα που έχουμε κατασκευάσει, τα διανύσματα των θέσεων του σώματος στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές T1, T2 και T3 φαίνονται πάνω στο σχήμα. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι ένα χρονικό διάστημα δίνεται από τη σχέση ΔΤ ίσον T τελικό μειον T αρχικό. Επομένως, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το σώμα για να μετακινηθεί από το Α στο Β θα ισούται με T3 μειον T2, δηλαδή τελικά ίσο με 5 σεκόν. Αντίστοιχα, η μετατόπιση του σώματος από το Α στο Β θα ισούται με Χ3 μειον Χ2, δηλαδή μετά από πράξεις υπολογίζουμε ότι είναι ίση με μειον 7 μέτρα. Το διάνυσμα της μετατόπισης φαίνεται στο σχήμα. Στο τρίτο αίτημα μας δείτε να υπολογίσουμε το συνολικό διάστημα και τη συνολική μετατόπιση του σώματος. Η κίνηση του σώματος είναι από το όμικρον στο α και από το α στο β. Επομένως, το συνολικό διάστημα που διέτρεξε το σώμα θα ισούται με το άθροισμα των ευθύγραμμων τμήματων όμικρον α και αβ, όπου με αντικατάσταση τελικά υπολογίζουμε ότι το συνολικό διάστημα εσωλικό που διέτρεξε το σώμα θα είναι ίσο με 11 μέτρα. Η συνολική μετατόπιση του σώματος θα ισούται με την τελική του θέση μείον την αρχική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική θέση του σώματος είναι η θέση Β και η αρχική η θέση Ω, τελικά υπολογίζουμε ότι η συνολική μετατόπιση του σώματος είναι ίση με μείον 3 μέτρα.